τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη. Γεια σας, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Λεονταράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Είναι αρκετό το κρύο, όπως το περιγράφετε και εσείς, και εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου πραγματικά το νιώθουμε. Κοιτάξτε, ήταν... Είναι γιατί έχουμε και τα μεγάλα τα ποσοστά της υγρασίας, να μην ξεχνιόμαστε. Σωστά. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας θα έλεγα ότι ήταν ομαλή και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, χωρίς τουλάχιστον να μας ζητηθεί να παρέμβουμε, χωρίς να απασχοληθούν τα τμήματα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, αλλά θεωρώ και τα περισσότερα όλων του Δήμου της Κρήτης. Υπήρχαν, αν εξαιρέσουμε τον απόπλουτο πλοίο, το οποίο είναι σε ισχύ απαγορευτικό και θα πρέπει όσοι έχουν σκοπό να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν τα λιμνασία. Είχαμε έτσι διάσπαρτη σε όλη την μικρή έκταση κατολιστήσεις, όπως το Δήμο Μηνέα, για παράδειγμα, που πληροφορήθηκα μόλις πριν από λίγο από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, σε αρκετές περιοχές του Χανίων και του Ρεθύμνου, αλλά ήταν έκταση τέτοια που δεν δημιούργησε πρόβλημα και αντιμετωπίστηκαν τοπικά. Ορισμένες καταπτώσεις δέντρων, που και αυτές οι ίδιες δουλειεράκι δεν δημιούργησαν προβλήματα, και σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, και σε μια ομαλή νύχτα. Βέβαια, αναγνωρίζει ο κόσμος ότι φαίνεται να έχουμε μια ένταση των φαινομένων. Μισό λεπτό όμως, πέραν της έντασης των φαινομένων, μπορεί μέσα στη νύχτα να μην προκλήθηκαν προβλήματα και να καταγράφονται κάποιες κατολισθήσεις, καταπτώσεις ή υποχωρήσεις του εδάφους, έτσι διάσπαρτα σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου. Ωστόσο, από νωρίς το πρωί και ο κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί για να πάει στη δουλειά του, αγροτικές δουλειές, λοιπές δουλειές ή οτιδήποτε άλλο, εδώ είναι που πρέπει να υπάρχει μια παραπάνω προσοχή και βέβαια άμεση κινητοποίηση από τις δικές σας τις υπηρεσίες περιφέρειας και δήμων, μηδενός εξαιρουμένου, έτσι ώστε να αποφύγουμε άλλου είδους προβλήματα. Καταλαβαίνετε. Σαφώς η Αλουδηράκη, επειδή είναι πρώτος πρωινός του αρέσει ο κόσμος, όπως το είπατε και εσείς, θα αρχίσει να βγαίνει σιγά σιγά τις δουλειές του έξω, είναι σε επαρχιακούς δρόμους. Τα παιδιά στο σχολείο, τα λεωφορεία τα οποία μετακινούνται με χίλια πράγματα. Πέρα την προσοχή που θα πρέπει να επιδειχνεί, την αυξημένη προσοχή, οπουδήποτε εντοπίζει προβλήματα, καλό θα ήταν άμεσα να επικοινωνεί με την πυροσβεστική, τα οποία και η πυροσβεστική μας θα κάνει γνωστά εμάς. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, χρειάζεται προσοχή. Φαίνεται να έχουμε μια εκ νέου ένταση των φαινομένων μέσα στη μέρα. Δεν έχει τελειώσει το κύμα κακοκαιρίας. Είναι η περιφέρεια σε φυλακή, όπως και η Δήμη. Θέλω να πιστεύω ότι θα κυλήσει ομαλά όπως τις προηγούμενες μέρες. Αλλά όπως εσείς τονίσατε, χρειάζεται προσοχή από όλους. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι αυτό, ότι παρά το πολύ χειμωνιάτικο τοπίο δεν κληθήκατε κάπου, κρατάω αυτό σαν δεδομένο, όπου έχουν αναφερθεί προβλήματα είτε στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, είτε στη Φεστό, είτε εξαιτίας του πολύ νερού από την περιοχή των Χανίων κλπ. Δεν χρειάστηκε, δεν ζητήθηκε παρέμβαση. Με το πρώτο φως της ημέρας αλλιώς καταγράφεις τα προβλήματα που κινείται και ο κόσμος, και εκεί φαντάζομαι ότι άμεσα υπάρχει η παρέμβαση όπου ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες όλων σας. Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις πρώτες τις παρατηρήσεις. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Λεονταράκη. Καλημέρα σας από τον 84. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία της περιφέρειας, συνολικά έτσι με μια εικόνα από όλη την Κρήτη. Βέβαια, είχε βγει και εκείνο το δελτίο από το οροπέδιο που έλεγε ότι με παρουσιαζόντουσαν πλημμυρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μάλιστα είχαν πει ότι απαγορεύεται και η κυκλοφορία. Για όλα αυτά πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι σας. Για το πώς θα εξελιχθούν ωστόσο τα πράγματα, θα μιλήσουμε με τον μετεωρολόγο, τον κύριο Μαρουσάκη, και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη βοήθεια. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη αυτό το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας. Αρχίζει σιγά σιγά βέβαια και βελτιώνει το καιρός προς τα ανατολικά υπηρωτικά τμήματα, δηλαδή προς την περιοχή της Θεσσαλίας, που δυστυχώς δέχτηκε έτσι μεγάλο χτύπημα από αυτή την κακοκαιρία. Είχαμε και πλημμυρικά επεισόδια, είχαμε και πολλά χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, και στη Σαμοθράκη, δηλαδή προς το βορειοανατολικό Αιγαίο, είδαμε πολύ το χιόνι να πέφτει. Σιγά σιγά λοιπόν κατευθύνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας όλο ένα και πιο νότια και επηρεάζεται τώρα πλέον η Κρήτη, όπου από εχθές έχουμε σημαντικές βροχοπτώσεις. Θα έχουμε και χιονοπτώσεις βέβαια και στα ορεινά του νησιού. Θα δούμε ίσως τα χιόνια να κατεβαίνουν και σε υψόμετρο σήμερα αλλά και αύριο, να είμαστε κοντά στα 600-500 μέτρα περίπου. Φαίνεται ότι θα έχουμε δηλαδή κάποιες χιονοπτώσεις και σε αυτά και τα υψόμετρα. Δυνατή άνεμη. Στο Αιγαίο φτάνουμε ακόμη και τα 9 με 10 από φόρο, άρα λοιπόν υπάρχει και απαγορευτικό.
για να αρχίσει πλέον να βελτιώνεται ο καιρός ακόμα περισσότερο από αύριο το απόγευμα και στην περιοχή της Κρήτης. Θα μας μένει βέβαια το πολύ κρύο, θα κάνει αρκετό κρύο, θα έχουμε και παγετό, ιδιαίτερα προς την κεντρική και βόρεια υπηρετική χώρα. Θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους μείον 10, μείον 12 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη θα κάνει πολύ κρύο. Σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές θέλει προσοχή και ο παγετός σε αυτές εκεί τις περιοχές. Και πλέον πάμε σε μια βελτίωση του καιρού από αύριο το απόγευμα σε πιο έτσι ομαλές καιρικές καταστάσεις. Σήμερα και αύριο λοιπόν παρατείνεται αυτή η ένταση της κακοκαιρίας με βροχές και με χιόνια ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο στην περιοχή της Κρήτης. Κύριε Μαρουσάκη, Κρήτη και Κλάδες Δωδεκάνησα είναι στην ουρά του Διομήδη συνολικά? Θα λέγαμε κυρίως η Κρήτη είναι, δηλαδή βρίσκεται στο επίκεντρο τώρα πλέον της κακοκαιρίας, καθώς απομακρύνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Οι Κυκλάδες έχουν λιγότερα φαινόμενα, ακόμα πιο λίγα φαινόμενα η περιοχή των Δωδεκανήσων. Μάλιστα, στα Δωδεκάνησα θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια τις επόμενες ώρες. Φαίνεται δηλαδή ότι η Κρήτη θα δεχθεί το τελευταίο χτύπημα αυτού του ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού και από αύριο το απόγευμα θα αρχίσει και εκεί σιγά σιγά ο καιρός να βελτιώνει. Πρέπει βέβαια να δείξουμε την προσοχή την απαιτούμενη και σήμερα και αύριο στην Κρήτη. Θα πέσει και πάλι μεγάλος όγκος νερού. Οι χιονοπτώσεις θα είναι αρκετά πυκνές ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα και το κρύο αρκετά έντονο συνοδεία των πολύ δυνατών βοριάδων που θα φτάνουν τα 7-8 τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ. Για να πάμε πλέον στο Σαββατοκύριακο σε πιο έτσι ομαλές καιρικές καταστάσεις, με το κρύο όμως να επιμένει, όπως είπαμε, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ο παγετός τη νύχτα και το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Καλά, όταν πέφτει τόσο χιόνι, φυσικό είναι και όταν υπάρχει και μεγάλη υγρασία και πολύ νερό, δικαιολογείται και το κρύο, δεν το συζητάμε. Αλλά από την άλλη, και χειμώνας είναι, κύριε Μαρουσάκη, έτσι. Αλίμονο αν δεν είχαμε και τέτοιου είδους φαινόμενα. Προβλήματα απλά δεν θέλουμε να δημιουργούνται, τίποτα άλλο. Ακριβώς, είναι άλλωστε και το πρώτο έτσι οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας για τη νέα χρονιά. Την πρώτη έτσι ισχυρή κακοκαιρία που δυστυχώς αφήνει πίσω της και νεκρούς. Αυτό είναι το άσχημο της όλης υπόθεσης. Αρκετά τα προβλήματα προς την περιοχή της Θεσσαλίας, στη βορειοανατολική χώρα. Ας ελπίσουμε ότι στην Κρήτη σήμερα και αύριο δεν θα έχουμε έτσι αντίστοιχες εικόνες. Αν και εκεί φαίνεται ότι θα πέσει και εκεί πάλι μεγάλος όγκος νερού, αλλά θα έχουμε και χιονοπτώσεις ακόμη και σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Μάλιστα. Λοιπόν, η σταδιακή αποκλιμάκωση από αύριο, λέτε, το απόγευμα για την περιοχή της Κρήτης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη βοήθεια, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλημέρα σας, κύριε Μαρουσάκη. Είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Τώρα τηλεφωνικά θα πω και στο οροπέδιο. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, κύριε Στεφανάκη, καλημέρα σας από τον 984, ότι από πρώτο χέρι ακούσατε και αυτά τα οποία έλεγε για τη διάρκεια του Διομήδη και τα καιρικά φαινόμενα και ο μετεωρολόγος ο κύριος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Τι κάνετε? Καλημέρα καταρχήν, καλή χρονιά. Καλά να είστε κι εσείς. Καλά, εξελίχθηκε σχετικά ομαλά η χθεσινή νύχτα. Χωρίς ακραία φαινόμενα, πέραν της βροχόπτωσης. Είδα μία ανακοίνωση για έκτακτα φαινόμενα, για πλημμυρικά φαινόμενα στον κάμπο του οροπεδίου. Ισχύουν ακόμα όλα αυτά, γιατί Υπάρχει απαγόρευση σε όλους τον κάμπο, καθώς σε αρκετά σημεία αγροτικής οδοποιίας ο δρόμος έχει καλυφθεί από τα νερά και υπάρχει ο κίνδυνος, επειδή δίπλα βρίσκονται ρέματα, υπάρχει κίνδυνος τα αυτοκίνητα να πέσουν στα ρέματα. Έχουν τοποθετηθεί από το καλοκαίρι φέτος, πέρυσι είχαν τοποθετηθεί ειδικές πινακίδες ενημερωτικές, ώστε ο κόσμος να, σε περίπτωση που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, να ενημερώνεται από τις πινακίδες και να μην εισέχεται στον κάμπο του οροπεδίου δαστήριου. Εχθές στη συνεργεία του Δήμου σφράγισαν και κάποιους δρόμους με ειδικές σημάνσεις, για να μην έχει το κόσμος μέσα στον κάμπο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ έντονος κίνδυνος παράσθησης από τα νερά. Mm-hmm. Καλά. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν. Το πρόβλημα είμαστε εμείς οι υπόλοιποι που θα ανέβουμε για να κάνουμε τη βόλτα μας ή να επισκεφθούμε δικούς μας ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάστηκε να μετακινηθούν, ζήτησαν τη βοήθειά σας ενδεχόμενα? Όχι, ευτυχώς όχι. Ήταν έντονη η βροχόπτωση, έφτασε σε μεγάλα ύψη, δηλαδή φτάσαμε στα 79 χιλιοστά βροχής. Είχε πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση χθες. Μεγάλο όγκο νερού. Ο αποσελέμης αυτή τη στιγμή από εχθές κατεβάζει κατά μέσο όρο γύρω στα 30.000 κυβικά την ώρα, ο αγωγός του αποσελέμη. Και γίνεται σχετική εκτόνωση από εκεί. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει η βροχή. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 2 βαθμούς με πτωτική τάση, δηλαδή περιμένουμε γύρω στις 10 να προσεγγίσει τους 0 βαθμούς. Οπότε αν έχουμε χιονόπτωση θα είναι προς το μεσημέρι.
Το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η ομίχλη, γιατί είναι σε όλο το οδικό δίκτυο, παντού έχει πολύ έντονη ομίχλη. Μάλιστα. Πάρα πολύ έντονη. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Αυτή η ομίχλη, η οποία ξεκινάει από χαμηλά, ανεβαίνοντας προς το Ροπαϊδείο. Ναι. Ξεκινάει περίπου από το ύψος της Κεράς και είναι και σε όλο το Ροπαϊδείο Λαστείου μέσα. Ναι. Σε όλους τους οικισμούς. Υπάρχει πολύ έντονη ομίχλη. Θέλει πολύ προσοχή λοιπόν στους οδηγούς, με ειδικά φώτα ομίχλης, και να προσέχουν στην διαδρομή, γιατί υπάρχει περίπτωση να έχουμε και καταπτώσεις βράχων. Εχθές είχαμε καταπτώσεις βράχων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από κοντά στην Κερά, και συνεργείο του Δήμου, του δικού μας, πήγε και απομάκρυνε τα φερτά υλικά. Άρα λοιπόν με την ομίχλη και με τις καταπτώσεις κατολιστήσεις θέλει ιδιαίτερη προσοχή, να είναι λίγο προσεκτική οδηγή. Σαφέστατα. Αυτή είναι η σύσταση, και αποφεύγουμε, δεν επιτρέπεται είσοδος στον κάμπο του Ευρωπαιδίου Λαστείου. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε τις παρατηρήσεις αυτές, και κυρίως θα πρέπει να τις κρατήσουν και οι επαγγελματίες οδηγοί και το ΚΤΕΛ και οι λοιποί, οι οποίοι μεταφέρουν εμπορεύματα για τα καταστήματα του οροπεδίου. Εκείνοι νομίζω ότι θα πρέπει να επιδείξουν μια παραπάνω προσοχή βάσει αυτών που προαναφέρατε. Βέβαια. Ακριβώς. Θέλει μια παραπάνω προσοχή, ειδικά σήμερα, γιατί από ό,τι φαίνεται το φαινόμενο δεν έχει ακόμα εξασθενήσει. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο, όπως μας είπε πριν από λίγο και τον ακούσατε από πρώτο χέρι, ο κλέρχος ο Μαρουσάκης. Ναι, σταδιακά από αύριο το απόγευμα ο Διομήδης μας αποχαιρετά, αφήνοντάς μας τα προβλήματα, το κρύο και όλα τα υπόλοιπα. Με την ένταση των ανέμων είχατε προβλήματα ηλεκτροδότησης ίσως, γιατί είσαστε πάντα επιρρεπείς τα προβλήματα αυτά. Ηλεκτροδότηση προβλήματα δεν είχαμε σε σπίτια, είχαμε όμως στο δημοτικό φωτισμό, και ήταν σε δύο οικισμούς, ο οικισμός Λαγού στην είσοδο του Ροπαιδίου Λαστείου, δηλαδή αμέσως ο πρώτος οικισμός, και η κοινότητα Ψυχρού, το μισό Ψυχρό, από το δημοτικό φωτισμό, αλλά ήδη οι ηλεκτρολόγοι συνεργάτες του Δήμου έχουν αναλάβει για να το αποκαταστήσουμε. Δεν είχαμε όμως προβλήματα ηλεκτροδότησης στα σπίτια, ευτυχώς. Ευτυχώς, ακριβώς. Ναι, λοιπόν, ναι. Να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Στεφανάκη. Και από τη μια ορεινή περιοχή της Κρήτης σας πάω στην άλλη. Ανόγια. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κεφαλογιάννη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βουλιαράκη. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Εσείς τι κάνετε στα Ανόγια? Κρυώνομαι. Κρυώνετε. Νομίζω ότι η παρατήρηση που παίρνω είναι 2 βαθμοί Κελσίου για αυτή την ώρα, ή ένας. Ένας βαθμός. Εκεί. Έχει έντονο όμως κρύο. Η αίσθηση του κρύου είναι έντονη λόγω και του αέρα, ο οποίος δεν αφήνει το χιόνι να πέσει. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ. Έχουμε μια βαριά χειμωνιάτικη ημέρα, χωρίς χιονόπτωση μέσα στα Ανόγια, με αρκετό κρύο. Έχω την αίσθηση ότι ο Διομήδης, έτσι, ή εύχομαι τουλάχιστον, θα περάσει όπως η ώρα που μιλάμε τώρα. Και με αυξημένη υγρασία κοντά στο 97%, όπως βλέπω από τις παρατηρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών. Μέσα στα Ανόγια δεν υπάρχει χιόνι, στα ψηλά φαντάζομαι, στα ορεινά είναι που χιονίζει. Σωστά. Αλλά το ζητούμενο είναι να δούμε μήπως εξαιτίας της βροχής, των ανέμων κλπ. Υπάρχουν θέματα, προβλήματα για τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν, έρχονται και από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει για τις δουλειές, σχολεία κλπ. Θέλει προσοχή στην μετακίνηση, όπως σωστά αναφέρει και ο Δήμαρχος πριν. Η ομίχλη κάποιες στιγμές πυκνώνει, θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην οδήγηση. Κάποιες στιγμές αρχίζει έντονο χιονόνερο. Ελπίζουμε να εξελιχθεί με αυτή την ροή το φαινόμενο, ευχόμαστε, και να έχουμε μονάχα ως απομεινάρι αυτού του Διομήδη μόνο το κρύο. Και ελπίζω κατά τη διάρκεια της νύχτας και κανείς από τους δικούς σας τους ανθρώπους, κτηνοτρόφους, παραγωγούς κλπ, να μην ζήτησε βοήθεια. Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει τέτοιο θέμα. Είμαστε σε επικοινωνία, είναι η οικοί τους επικοινωνία, οπότε μας ενημερώνουν και εμάς αν χρειάζεται να πάμε σε κάποιο ποιμνιοστάσιο. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Μάλιστα, λοιπόν,
Εικόνα από τα Νόγια και με τη βοήθεια του Δημάρχου, του κυρίου Κεφαλογιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας από τον 984. Από δύο ορεινές περιοχές, έτσι πήραμε την εικόνα για το τι δεδομένα έχουμε αυτή την ώρα. Συνολικά από την Κρήτη, όπου υπάρχουν προβλήματα, αντιμετωπίζονται άμεσα. Το μεγάλο ευτύχημα, όπως ακούσαμε και από τους δημάρχους αλλά και από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, είναι ότι δεν χρειάστηκε η παρέμβαση καμιάς υπηρεσίας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής όπως ξέρουμε, για να δοθεί βοήθεια σε ανθρώπους οι οποίοι κινδύνεψαν κατά την διάρκεια της νύχτας. Σας πάω όμως και σε ένα άλλο δήμο, νότια του Ηρακλείου, τον Δήμο Φεστού, και καλημερίζω τον Δήμαρχο, τον κύριο Νικολιδάκη, γιατί ακούγαμε και για μεγάλα ποσοστά βροχής εκεί στην περιοχή του χθες, ενδεχόμενα υποχωρήσεις του εδάφους σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου. Να δούμε τι είναι αυτό που καταγράφεται, γιατί είναι πολύς ο κόσμος που ανεβοκατεβαίνει προς την Μεσαρά. Από το Ηράκλειο προς τη Μεσαρά, αλλά και ανεβαίνει από τη Μεσαρά προς το Ηράκλειο. Καλημέρα σας, Δημαρχέ, τι κάνετε? Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για αυτή την ώρα που μιλάμε, στα 56 λεπτά μετά τις 8? Ακούστε, στο επαρχιακό δίκτυο δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Ναι. Εμάς τα προβλήματα που υπάρχουν είναι μέσα στο Δήμο, βασικά στο δίκτυο το εσωτερικό του Δήμου μας. Υπάρχει ένα πρόβλημα μεταξύ αντισκάρι, πλατεία περάματα, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα σε όλο το αγροτικό δίκτυο που σε πάρα πολλά χωριά ήτανε, το είχαμε φτιάξει, μπορούμε να πούμε το είχαμε φέρει σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό. Τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή και γενικά, εντάξει, δυστυχώς... Γιατί το πήρε και το σήκωσε, θέλετε να πείτε, το πήρε. Κάπως έτσι, ναι, δηλαδή δουλειές τόσο χρόνου πρέπει να αρχίσουμε πάλι από την αρχή, από το μηδέν. Μάλιστα. Ζημιές λοιπόν αρκετές στο αγροτικό δίκτυο και λέτε ότι υπάρχουν και θέματα, προβλήματα στο δικό δίκτυο μεταξύ Αντισκάρη και Βαθιά Περάματα. Υπάρχουν υποχωρήσεις, υπάρχουν κατολιστήσεις, τι εννοείτε? Υπάρχει μια μικροκαθίζηση στο δρόμο με αποτέλεσμα να δουλεύει μόνο το ένα ρεύμα του δρόμου σε ένα σημείο, βέβαια, σε κάποιο σημείο έξω από το Αντισκάρη. Δηλαδή την ώρα που πάμε να βγούμε από το χωριό έξω, εκεί πέρα για να μπορέσει να αποκατασταθεί, δυστυχώς θέλει αρκετά μεγάλη παρέμβαση, δηλαδή πρέπει να γίνει τυχείο αντιστήριξης από τη μια μεριά του δρόμου προκειμένου, ώστε σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να προσέχουμε λίγο εκεί πέρα, τίποτα άλλο. Λοιπόν. Φυσικά έχουμε προβλήματα και σε άλλα, δηλαδή κατέρευσε ένας ολόκληρος τείχος στο γυμνάσιο της Μπόμπιας, ένας τείχος περίφραξης του αύλιου χώρου, και γενικά η αλήθεια είναι ότι σε κάθε καιρικό φαινόμενο τέτοιο, επειδή το αγροτικό μας δίκτυο και το επαρχιακό είναι τεράστιο, πάντα έχουμε προβλήματα και δυσκολίες. Μάλιστα. Είναι η έλλειψη χρημάτων, η συντήρηση των υποδομών και όλα αυτά έρχονται να συμπληρωθούν μαζί με την ένταση των καιρικών φαινομένων, κύριε Δήμαρχε? Ότι υπάρχει έλλειψη χρημάτων και ότι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν αρκετά μεγάλα προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σε αυτή τη φάση όμως δεν είναι αυτό. Δηλαδή είχαμε το περισσότερο αγροτικό δίκτυο στο Δήμο μας είχε καθαριστεί με μηχανήματα του Δήμου, είχε αποκατασταθεί με μικρές εργολαβίες που είχαμε δώσει σε διάφορα χωριά, αλλά δυστυχώς όταν η φύση αντιστέκεται με τέτοιο τρόπο, λογικό είναι ότι σε ένα αγροτικό δίκτυο το οποίο είναι από χώμα ή τσαΐλι που εμείς είχαμε στρώσει, ας πούμε, για να το ομαλοποιήσουμε περισσότερο, είναι φυσιολογικό ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα από την αρχή. Το παίρνει υποχωρήσεις, το παίρνει με η ένταση των φαινομένων. Ακριβώς, και αντιοτοχάνεις. Λοιπόν, ακριβώς. Αυτά και από την περιοχή του Δήμου Φεστού. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλημέρα.